Για να δούμε λοιπόν πόσο αισιόδοξος είναι για τις εξελίξεις ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιώργος Ροΐδης, ο οποίος έχει την καλοσύνη να είναι αυτό το απόγευμα μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μοιάζουν δύσκολα τα πράγματα ακόμα και τώρα, κύριε Ροΐδη. Είναι δύσκολα. Θα μου επιτρέψετε καταρχάς να εκφράσω τη θλίψη μου και την οργή μου για τα γεγονότα, αλλά και τη συμπάρθασή μου στον Ουκρανικό λαό. Βρισκόμαστε, όπως ξέρετε, μπροστά σε μια πολεμική σύγκρουση με απρόβλεπτες διαστάσεις, η οποία ξεκίνησε με την απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η αντίδραση της Ρωσίας, όχι βέβαια ο τρόπος και η σφοδρότητά της, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται σαν κεραυνός ενεθρία, λόγω της μακροχρόνιας εισόρευσης έφλεκτου υλικού στην περιοχή, από την τον ανταγωνισμό μεταξύ καπιταλιστικών, υπεριαλιστικών σχηματισμών, οργανισμών, κρατών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Κίνα, που έχουν σαν στόχους τις σφαίρες επιρροές, τα μερίδια των αγορών, τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, τους δρόμους μεταφοράς, δηλαδή την πρωτοκαθεδρία και τον έλεγχο του συστήματος. Λέτε όλοι λοιπόν ότι το σκηνικό πολύ καιρό τώρα στην. Ναι. Βέβαια, χρόνια. Όλοι αυτοί λοιπόν χορεύουν σφιχταγκαλιασμένοι, θα μπορούσαμε να πούμε, καπιταλιο-υπεριαλιστικές καντρίλες, πατώντας όμως πάνω στους λαούς και αδιαφορούν για το μέγεθος της ζημιάς και τα συμφέροντα και των συμφερόντων των λαών που προκαλούν, και παράλληλα τους ζητάνε κιόλας να υπομισθούν το κόστος. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς πάντα ο λαός επομίζεται το κόστος. Βεβαίως. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πισωγύρισμα στη διεθνή ανασφάλεια πάλι. Βρισκόμαστε, ας πούμε, σε μια προσπάθεια, παραδείγματος χάρη των ΗΠΑ, να διατυπώσουν ένα νέο αφήγημα επανακαθορισμού των σκοπών και των στόχων του ΝΑΤΟ, με παράλληλη διεύρυνση και επανασυσπήρωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να πιστοποιήσει ότι αποτελεί έναν απόλυτα πιστό ακολούθημα του ΝΑΤΟ, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, της καπιταλιστικής σημερινής Ρωσίας να προσπαθεί να υλοποιήσει τα σχέδιά της για μια ρωσική ομοσπονδία με την ενοποίηση χωρών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Κύριε Ροΐδη, να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί πολύ σωστά τα θέτετε τα θέματα αυτά. Τι θέλουν οι Αμερικανοί? Τι θέλει το ΝΑΤΟ, τι θέλουν οι Ευρωπαίοι, τι θέλει ο Πούτιν, ένα-ένα. Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί εδώ και χρόνια προσπαθούν να κλείσουν, παρά τις συμφωνίες που υπήρχαν, να εγκλωβίσουν όσο το δυνατόν την Ρωσία. Η Ρωσία προσπαθεί το ανάποδο. Μην ξεχνάμε ότι από το 1990 υπήρχαν συμφωνίες ότι η Ουκρανία, όπως και η Γεωργία, δεν θα μπουν στο ΝΑΤΟ, και ότι στην Ουκρανία δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα, και γι' αυτό είχε γίνει και είχαν φύγει από εκεί τα πυρηνικά όπλα. Να. Έτσι. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια για το... έχει ενταθεί μάλλον η προσπάθεια για το ποιος θα έχει το πρώτο χέρι σε αυτή την σύγκρουση των ανταγωνισμών. Και η Ευρώπη... Πώς στεκόταν όλο αυτό το διάστημα και πώς βλέπετε τώρα, όλοι συμφωνούν πως με έναν τρόπο αφυπνίστηκε μετά από την εξέλιξη αυτή. Κοιτάξτε, η Ευρώπη στεκόταν άβουλη. Το ερωτηματικό είναι αφυπνίστηκε ή απλώς ακολουθεί ένα σχέδιο και σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και αυτός επανοξοπλισμός της Γερμανίας, κύριε Ροΐδη. Δηλαδή, κύριε Τσεκούρα, που γυρίζουμε πάλι πίσω χρόνια, την εποχή που ήταν οι Αμερικανοί είχαν τον πρώτο λόγο μέσα στη Γερμανία και τους τεράστιους εξοπλισμούς της Γερμανίας. Πάμε, ας πούμε, σε μια περίοδο πάρα πολύ παλιά. Δεν πρέπει να μας προβληματίσει? Κοιτάξτε, και μόνο που ακούμε ότι οι Γερμανοί θέλουν να ενισχύσουν κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ το εξοπλιστικό τους πρόγραμμα. Δεν ξέρω, το μυαλό μας πάει ότι έρχονται τα επόμενα χρόνια δύσκολες καταστάσεις. Ελπίζουμε να μην τις ζήσουμε. Μα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα έπρεπε να κοιτάμε την επόμενη μέρα.
Και αυτό πρέπει να μας γεμίζει προβληματισμό. Τα δείγματα γραφής που έχουμε αυτή τη στιγμή, που βλέπουμε σε αυτό το πόλεμο, έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα ελευθερίας, ελευθερίας της έκφρασης, πρόσβαση στην πληροφορία, στην ενημέρωση. Όλα αυτά είναι αποθεσαρρυντικά. Δηλαδή μας πάνε σε μια χειρότερη επόμενη μέρα. Η Ρωσία τι θέλει στην παρούσα φάση, κύριε Ροΐδη? Μας λέτε ότι το ΝΑΤΟ προετοίμαζε όλη αυτή την κατάσταση. Η Ρωσία αντίστοιχα προετοιμαζόταν, δηλαδή ήταν στα σχέδια του Προέδρου Πούτιν να κάνει την εισβολή αυτή. Ήταν φανερό, λέτε. Σαφέστατα ήταν φανερό. Ξεχνάμε τι συνέβη στη Γεωργία. Ξεχνάμε τι συνέβη πριν το 2014 πάλι στην Ουκρανία. Δηλαδή είναι κάτι που είναι σε εξέλιξη, δεν ξεκίνησε ξαφνικά το 22. Εγώ πάντως να θέσω και ένα άλλο ερώτημα, κύριε Ροΐδη, διότι βλέπουμε ότι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά να σκέπτονται την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, μέχρι πρώτην η Σουηδία, για παράδειγμα, δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Αλλά βλέπουμε ότι σκέπτονται ή έχουν προσκληθεί τέλος πάντων να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επεκτείνεται το ΝΑΤΟ και σε βόρειες χώρες που μέχρι σήμερα δεν χρειαζόντουσαν κάποια συμμαχία ενδεχομένως? Όχι, είναι μια προσπάθεια που γίνεται οι σχηματισμοί να προσετεριστούν και άλλες δυνάμεις για να αποκτήσουν τον έλεγχο, το μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο στην ενέργεια, στην οικονομία, στα πάντα. Τώρα, το ρωσικό σχέδιο είναι σε εξέλιξη. Ο ρωσικός στρατός συναντά αντίσταση, κύριε Ροΐδη, έξω από τα αστικά κέντρα. Καταλαβαίνετε ότι, με την εμπειρία που έχετε, ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενδεχομένως να σκληρύνει τη στάση του από εδώ και μετά, ενδεχομένως να περιμένει και το αποτέλεσμα των σημερινών διαπραγματεύσεων, τι λέτε? Ένα ερωτηματικό είναι, οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι πραγματικές ή είναι προσχηματικές από όλες τις πλευρές? Θα θέλαμε όλοι να είναι πραγματικές. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι έχουν δημιουργηθεί διάφορα αφηγήματα. Το ένα αφήγημα ήταν της μιας ταχύτατης επέμβασης. Μα αν κάποιος έβαζε το χάρτη κάτω και έβλεπε την ταχύτητα μετακίνησης μιας μηχανοκίνητης μονάδας, δεν βγαίναν οι χρόνοι τους οποίους επικαλούνται ότι θα έφτανε, ας πούμε, στο Κίεβο ή σε άλλες πόλεις. Δηλαδή, ποια πιστεύετε ότι θα ήταν μια κανονική, σε εισαγωγικά το κανονική, ροή? Νομίζω ότι η ροή αυτή της κίνησης είναι αυτή που βλέπουμε τώρα, συνέχεια. Ότι αναπροσαρμόζουν τα σχέδια, αυτό είναι γεγονός. Ότι περιμέναν αντίσταση στις πόλεις, επίσης εγώ πιστεύω ότι είναι ένα γεγονός. Και γιατί πιστεύετε ότι αναπροσαρμόζουν τα σχέδια, κύριε Ροΐδη? Διότι έτσι σημαίνει πάντα. Όταν βλέπεις μέρα με τη μέρα, βλέπεις τις εξελίξεις και αναπροσαρμόζεις τα σχέδιά σου. Χωρίς να φεύγεις πάντως από τον αντικειμενικό σου σκοπό. Δηλαδή, ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός, θα ήταν η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου να ξέραμε τι έχει στο μυαλό του ο Πούτιν. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ήταν επικοινωνιακό το ότι είχαν δώσει αρχικά ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα πολύ βραχίδιο, αλλά στην πορεία αλλάζουν τα σχέδια γιατί βλέπουμε ότι καθυστερούν ιδιαίτερα? Είναι σίγουρα. Ποιος το έδωσε αυτό? Όχι, ήταν περισσότερο μια εκτίμηση αναλυτών. Εκτιμήσεις διαφόρων αναλυτών. Σωστά, πολύ σωστά. Ότι θα ήταν ένας πόλεμος τριών τεσσάρων ημερών. Από την άλλη πλευρά, έχοντας παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια διάφορες τέτοιες καταστάσεις, είναι μεγάλος ο προβληματισμός που δημιουργείται από τον τρόπο τον επικοινωνιακό που εμφανίζεται αυτός ο πόλεμος. Γι' αυτό σας ρωτώ. Δηλαδή, βλέπετε ότι από την μία πλευρά έχουμε μία πληθώρα εντός εισαγωγικών, ούτε εκεί υπάρχει πληθώρα από την εικόνων, από την άλλη δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν υπάρχει πληροφόρηση. Παράλληλα, βλέπουμε ότι υπάρχει και μία προσπάθεια να μην υπάρχει καμία φωνή αντίθετη από την πλευρά της Ρωσίας. Αυτό δημιουργεί προβληματισμούς.
Επίσης, να ρωτήσω κάτι ακόμα, διότι είμαστε, όπως φαίνεται, λίγες ώρες πριν την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, κύριε Ροίδη, αλλά βλέπουμε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και κλιμακώνει την έντασή του. Άρα, όσο πλησιάζουμε προς αυτή τη νέα διαπραγμάτευση, θα συνεχίζονται αυτές οι πολεμικές συγκρούσεις. Πιθανότατα ο καθένας θέλει να βρεθεί από την ισχυρότερη θέση πάνω στη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Αυτό είναι το ωραίο, νομίζω. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε, επειδή άκουσα προηγουμένως για το θέμα του απεγκλωβισμού, ξέρετε, είναι επιχειρήσεις δύσκολες και όσοι έχουμε συμμετάσχει σε τέτοιες το ξέρουμε. Θέλει μεγάλη προσοχή και μεγάλη λεπτομέρεια και σχεδιασμό και αντοχή. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε καλά νέα από τους Έλληνες που βρίσκονται αυτή την ώρα στο δρόμο της επιστροφής. Κύριε Ροίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Όσοι έχουμε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις, και έχω την ατυχία να βρεθώ, και έχουμε νιώσει τη βία και την οσμή του θανάτου, δεν μπορούμε παρά να είμαστε ενάντια σε κάθε τέτοιο πόλεμο και να είμαστε αυτοί που πρέπει να καλούμε τους λαούς να αγωνιστούν, να τους σταματήσουν. Γιατί μόνο οι λαοί μπορούν να σταματήσουν αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ροίδη. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.